Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Εταιρεία Ίδρευσης Σερών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που ζήτησαν να υπερψηφιστεί ψήφισμα κατά της συγχώνευσης των ΔΕΙΑ που έφερε η Λαϊκή Συσπήρωση με την επικεφαλής της παράταξης Λένα Τούσκα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας τη διαφορετική πολιτική όλων των κυβερνήσεων στη διαχείριση του νερού που το μεταφέρουν από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα, προχωράει στην υλοποίηση όσων προβλέπει ο πρόσφατος νόμος 5037-23, προαναγγέλλοντας συγχωνεύσεις με φυσταμένα ΔΕΙΑ. Με το αερόμενο νομοσχέδιο θα δημιουργηθούν πλήθος δυσεπίλητων προβλημάτων, αφού η διαχείριση του νερού και των λιμάτων θα γίνεται από απρόσωπους συγκεντρωτικούς οργανισμούς που αγνοούν τις τοπικές συνθήκες, ιδιαιτερότητες και ανάγκες, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική υποβάθμιση και αποδυνάμωση των υπηρεσιών εις βάρος της τοπικής κοινωνίας, των καταναλωτών και των εργαζομένων. Αν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τις ΔΕΙΑ, να σταματήσουν το σχέδιο εξόντωσής τους. Ζητάμε να ψηφιστούν άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να επιτραπεί στη ΔΕΙΑ πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με προκηρύξεις ανά ΔΕΙΑ και τον έλεγχο του ΑΣΕΦ, να ενταχθούν οι ΔΕΙΑ στο μειωμένο βιομηχανικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος και να κατοχυρωθεί νομοθετικά ο χαρακτήρας του νερού ως φυσικό αγαθό, που δεν είναι εμπορικό προϊόν, και ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών ίδρυψης και αποκέντρωσης. Εδώ να σας καταθέσω και μια έκκληση και κραυγή αγωνίας του Δημάρχου Βόρειας Κέρκυρας, που εκεί, όπως είπαμε, μία ΔΕΙΑ, είναι τώρα τρεις για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα προβλήματά τους. Ευχαριστώ. Τόσο η δήμαρχος κυρία Μητλιάγκα, όσο και ο πρώην δήμαρχος κύριος Χρυσάφης τάχθηκαν υπέρ του, όμως ζήτησαν αυτό να μην ψηφιστεί τώρα, αλλά όταν η κυβέρνηση φέρει το σχέδιο νόμου των συγχωνεύσεων σε δημόσια διαβούλευση. Σχετικά με τους ψήφους μου, να πω ότι βρίσκονται εδώ κάποια μέλη της Ομοσπονδίας των Προσώπων των Εργαζομένων, οι οποίοι, εφόσον το δέχονται το Δημοτικό Συμβούλιο, ευχαρίστως να πάρουν το λόγο να εκφράσουν τις απόψεις τους. Να πω ότι συζήτησα ήδη μαζί τους και με την κυρία Τούσκα το εξής. Αυτή τη στιγμή το θέμα του ψηφίσματος από τα δημοτικά συμβούλια στην Ελλάδα και τα διοικητικά συμβούλια των ΔΕΙΑ για το θέμα της επικείμενης υποχρεωτικής συγχώνευσης των ΔΕΙΑ τέθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΙΑ και μάλιστα ήταν παρόν και ο πρόεδρος των εργαζομένων, του συνδικαλιστικού οργάνου όλων των εργαζομένων του ΔΕΙΑ. Εκείνο που συμφωνήθηκε και συνεννοηθήκαμε είναι να βγει ένα κοινό ψήφισμα, όταν όμως θα έχουμε το τελικό σχέδιο νόμου σε διαβούλευση, το οποίο αναμένεται από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και αυτό γιατί τα ψηφίσματα έχουν ξεκινήσει να γίνονται ανά την Ελλάδα, αλλά θεωρούμε ότι είναι μία γενική τοποθέτηση με την οποία να επισημάνω, κυρία Τούσκα, ότι κανένας μας δεν είναι αρνητικός και η ίδια η ΕΔΕΙΑ από την πρώτη στιγμή έχει με πολύ ουσιαστικό τρόπο πολεμήσει και η ΚΕΔΕ τις συγκεκριμένες διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου. Επίσης, ανάλογα με το νομοσχέδιο, υπάρχει ήδη η συζήτηση και ήδη άλλαξε κάποια πράγματα να γίνει και προσφυγή της ΕΔΕΙΑ και των ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τη σταυματικότητα. Οπότε εκείνο που θα προτείνω εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι φαντάζομαι ότι κι άλλες φορές έχει τεθεί και έχει συζητηθεί το θέμα, δεν είμαστε αρνητικοί με το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Παρόλα αυτά, θα ζητήσω να κάνουμε λίγο υπομονή, να περιμένουμε το σχέδιο νόμου, για να κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένες παρεμβάσεις και παρατηρήσεις, όπως συμφωνήθηκε στην ΕΔΕΙΑ, για να υπάρχει μια κοινή δυνατή φωνή. Δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και όχι μόνο δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά μιλάμε για μια κατάσταση που θα δημιουργηθεί πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο για τις ΔΕΙΑ, αλλά και για τους Δήμους. Όπως επίσης είμαστε σύμφωνοι στην φιλοσοφία στο ότι θα πρέπει το ψήφισμά μας για να έχει μια ουσιαστική σημασία να βγει επί ενός συγκεκριμένου νομοθετήματος. Άρα συμφωνούμε με την πρόταση που έχει γίνει. Αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις των εργαζομένων, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται εναντίον της ΝΗΝ και του πρώην Δημάρχου. Σαν εργαλείο για την αντιπαράθεσή σας με τον κύριο Χρυσάφη και να δημαγωγείτε στα κανάλια.
Σας φέρουμε ένα ψήφισμα το οποίο αφορά όχι το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τους ελληνικούς λαούς. Και δεν θέλετε, πείτε το. Α, γιατί δεν το ψηφίσετε δηλαδή. Γιατί παίζετε με τον κόσμο που είναι εδώ μέσα. Γιατί παίζετε με το σωματείο που είναι εδώ πέρα και με τους φορείς που είναι πίσω. Ας συμφωνείτε, ψηφίστε το. Δεν θα πάρουμε δηλαδή. Δεν θα πάρουμε. Δεν μας νοιάζει τι γίνονται στις αρχές της ελεύθερης άνθρωπης. Το πληρώνει ο κόσμος, ψηφίστε το. Δείξτε το αυτό. Ακράτη αλέτα λόγια, πού τα έλεγα. Πού είναι. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Δείξτε το. Συμβολισμοί και με τις λέξεις. Ινδού η ρόδος, Ινδού και το πείδημα. Ψηφίστε το. Πρέπει να βγουν ψηφίσματα από τα δημοτικά συμβούλια και αυτό πράξαμε και στο εργατικό κέντρο που είχε πρόσφατα εκλογές και πήγαμε για να μας βγάλουν, καταθέσαμε ένα ψήφισμα από όλα τα σωματεία του ΝΟΥ. Έργα θέλουμε, όχι λόγια. Από λόγια έχουμε χορτάσει. Έργα θέλουμε, έργα. Με τον αντιδήμαρχο Αθανάσιο Γάτσιο να παρεμβαίνει υπέρ των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΣ. Και δημοκρατικός. Άρα λοιπόν, κατά των εργαζομένων, δεν είσαι κανείς δηλαδή, δεν κάνουν καμία χάρη στην εργαζομένη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι του κοινού, η δυσλειτουργία που θα, κι αν θέλετε, όσο φορά της κυρία Τούσκα, είναι άλλο το ψήφισμα που θα έρθει μετά τη διαβούλευση και άλλο είναι τώρα που δημιουργούμε μια πίεση προς κάθε κατεύθυνση. Βεβαίως, να δούμε το κείμενο ακριβώς, μπορεί να υπάρχουν κάποιες φιλολεπτομέρειες. Αλλά το να πάρουμε μια απόφαση εδώ και να, η απόφαση αυτή να δημιουργήσει μια φύση προς την κυβέρνηση από όλη σύσσωμη την αυτοδιοίκηση, που πιστεύω σύσσωμη θα είναι η αυτοδιοίκηση εναντίον του συγκεκριμένου κατεύθυνσης, νομίζω και σε αυτή τη χρονική στιγμή παίζει το ρόλο. Τελικά η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρυσούλα Δρίγκα, απέσυρε το θέμα εν μέσω διαμαρτυριών των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΣ. Έτσι λύγεται τα θέματα εσείς, έτσι τα λύγεται. Πάρα το χειροτέψω και το χειροτέψω και πιο πολύ τώρα. Κάνατε εσείς του συγκλήσματος, έλειξε το θέμα. Το χειροτέψω.